Τώρα έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία τώρα με τον αφορμή τον Άρη Σερβετάλη, ο οποίος αποφάσισε να διακόψει την παράσταση. Τέλος πάντων, κατέβηκε η παράσταση γιατί είναι πρωταγωνιστής. Διότι δεν θέλει να παίζει μόνο σε εμβολιασμένους. Μόνο σε εμβολιασμένους. Σήμερα το πρωί άκουγα στην τηλεόραση ότι δεν ξέρω αν το είπε ο Άρης Σερβετάλης ή ήταν του δημοσιογράφου η άποψη ότι αφού στις εκκλησίες μπορεί να μπαίνουν και άνθρωποι με rapid, άρα γιατί και στο θέατρο που είναι και αυτό τροφή της ψυχής και του μυαλού να μην μπαίνουμε και εκεί με rapid. Οπότε δεν ξέρω αυτή η κουβέντα πώς πρέπει να εξελιχθεί. Αλήθεια δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω να σας πω την αλήθεια. Και ο πολύ βασικός λόγος που δεν ξέρω είναι ότι δεν είμαι λοιμοξιολόγος. Αν ήμουν λοιμοξιολόγος, θα ήξερα να σας πω 5 πράγματα παραπάνω. Δεν είμαι όμως. Και γι' αυτό ακριβώς δεν βγήκα και ποτέ στην τηλεόραση από τη στιγμή που έγινε όλη αυτή η φασαρία από το Μάρτιο. Δεν βγήκα ποτέ στην τηλεόραση να μιλήσω για την καραντίνα. Δεν πήρα μέρος σε κάποια καμπάνια. Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Δεν κατηγορώ αυτούς που πήραν μέσα στην καμπάνια. Ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι, αλλά θεώρησα ότι δεν ξέρω κάτι για να βγω και να πω. Και είπα ότι μάλλον τώρα αυτή τη στιγμή είναι και καλύτερα να ακούσουμε τους ειδικούς από το να βγαίνω εγώ από την Αίγινα και να λέω ότι γεια σας, περνά πολύ ωραία εδώ, κάνω πάζλ, μαγειρεύω και αυτά. Εγώ τοποθετήθηκα σαν πολίτης. Μου είπαν ένα πράγμα. Πήγα, έκανα το εμβόλιο όταν άνοιξε η πλατφόρμα. Ούτε το πόσταρα ποτέ, ούτε το μάθατε ότι το έχω κάνει το εμβόλιο, ούτε βγήκα φωτογραφία με το τσιρότο εδώ οτιδήποτε. Νιώθω ότι αυτό μπορούσα να κάνω. Οι γνώσεις μου μέχρι εκεί φτάνανε. Καταλαβαίνω ότι και ο άλλος έχει κάποια πιστεύω, έχει κάποιες ηθικές αρχές και θα τις ακολουθήσει. Τι να κάνουμε. Ναι, τώρα είμαστε όλοι μπλεγμένοι. Είμαστε λίγο όλοι μπλεγμένοι. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θέλει πολύ ούτε να τον κρίνουμε, ούτε να τον βάζουμε σε στόχαστρο. Αυτό αισθανότανε, εντάξει, για την καρδούλα του και για τη συνείδησή του. Και αυτό αισθανότανε και έκανε αυτό. Ναι. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς, ναι, συμφώνησε-διαφώνησε. Συμφώνησε-διαφώνησε μέσα σου. Δεν χρειάζεται να γίνει πολύ μεγάλη φασαρία. Κοίταξε, αν συμφωνείς ή διαφωνείς με επιχειρήματα, δεν είναι κακό. Ναι. Το θέμα είναι να μην κρίνεις και να μην. Δεν έχω τόσα πολλά επιχειρήματα, ναι. Να σας το πω πολύ απλά.